ανθρώπους. Και πριν από λίγη ώρα, πράγματι, στον 18ο ανακριτή, η κυρία Παναγοπούλου μαζί με τη μητέρα της Δώρας Ζέμπερη κατέθεσαν ένα υπόμνημα με περισσότερες από 30 ερωτήσεις, στις οποίες ζητούν απαντήσεις να δοθούν αύριο, που ο δράστης που κατηγορείται για τη δολοφονία της Δώρας θα βρίσκεται στον ανακριτή. Επίσης, να τονίσουμε ότι σε λίγη ώρα η μητέρα της Δώρας μαζί με την οικογένειά της θα βρίσκονται στο νεκροταφείο, όπου θα τελέσουν το τρίμηνο μνημόσυνο. Έχουμε εξελίξεις και από την πλευρά του πατέρα της Δώρας, αφού και ο κύριος Αποστόλης Λύτρας, ο συνήγορος του πατέρα της Δώρας, ήταν εδώ νωρίτερα, όπου στον ίδιο ανακριτή ζήτησαν την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου για το κινητό τηλέφωνο του δράστη. Νομίζω ότι η κυρία Παναγοπούλου μπορεί να μας πει τι ακριβώς έχουν ζητήσει από τον ανακριτή, και το πιο σημαντικό, αν μου επιτρέπει, Ζήνα, είναι ότι αύριο, αμέσως μετά από το δράστη, καλείται να καταθέσει εκ νέου η μητέρα της Δώρας. Αύριο το μεσημέρι, λοιπόν, θα έχουμε κατάθεση και από τη μητέρα της Δώρας. Η κυρία Παναγοπούλου σας ακούει. Βεβαίως. Κυρία Παναγοπούλου, πείτε μας αυτή τη στιγμή ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις οι δικές σας και τι ουσιαστικά ζητάτε μέσα από αυτό το υπόμνημά σας, τα βασικά σας θέματα. Καλημέρα σας καταρχήν. Εμείς σήμερα υποβάλαμε στον κύριο ανακριτή ένα υπόμνημα με 40 ερωτήσεις, όπου διαμέσου του κυρίου ανακριτού η οικογένεια, τα αδέρφια και η μητέρα της Δώρας ζητά από τον κύριο κατηγορούμενο αύριο, που καλείται για τρίτη συμπληρωματική απολογία, να απαντήσει σε αυτά τα ερωτήματα με συγκεκριμένο και σαφή τρόπο. Επιπροσθέτως, κάναμε αίτημα για αναπαράσταση του εγκλήματος, αλλά και για άρση του τηλεφωνικού απορρίτου των συνομιλιών του κατηγορουμένου και τυχόν συμμετόχων που ο ίδιος ισχυρίζεται ότι είχε. Από εκεί και έπειτα, τα ερωτήματα τα οποία θέσαμε στον κύριο κατηγορούμενο είναι ερωτήματα σχετικά με την ανθρωποκτονία, προκειμένου να φωτιστεί κάθε σκοτεινή πλευρά αυτού του τόσο στιγερού εγκλήματος, και τα ερωτήματα άπτονται όλων των ζητημάτων που θεωρεί η μητέρα και τα αδέρφια ότι θα πρέπει, ότι είναι αναπάντητα μέχρι στιγμής και θα πρέπει να απαντηθούν. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Παναγοπούλου. Να δούμε τι νωρίτερα είπε και ο κύριος Λύτρας στον Δημήτρη Στρουμπάκο. Εμείς σήμερα υποβάλαμε ένα αίτημα στον κύριο ανακριτή και ζητήσαμε να γίνει άρση του τηλεφωνικού απορρίτου του κατηγορουμένου, να δούμε με ποιους είχε έρθει σε επαφή πριν το έγκλημα, την ημέρα του εγκλήματος και μέχρι και τη σύλληψή του. Θεωρώ ότι αυτό θα φωτίσει ενδεχομένως, αν υπάρχουν άλλοι εμπλεκόμενοι σύμφωνα με τα όσα λέει, θα φωτίσει την υπόθεση. Μίλησα και με τον κύριο ανακριτή και αυτός μου είπε το ίδιο, ότι θα ζητήσει πράγματι να γίνει η άρση τηλεφωνικού απορρίτου. Από εκεί και μετά επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά ότι είναι δικαίωμά του να λέει ό,τι θέλει. Δεν μπορεί να ενοχοποιηθεί κανένας. Είμαι κατηγορηματικός. Δεν υπάρχουν ούτε καν ενδείξεις, μόνο και μόνο επειδή έχουμε έναν κατηγορούμενο ο οποίος απλά αναφέρει ένα όνομα σαν φωτοβολίδα και δημιουργεί, αντιλαμβάνεστε, πρόβλημα και σε άλλους ανθρώπους. Ουέ και αλίμονο, λοιπόν, εάν μόνο και μόνο με μία αναφορά ενός ονόματος μπορεί ο κάθε ένας και δει ο συγκεκριμένος δολοφόνος, χωρίς στοιχεία και χωρίς καν να υπάρχουν, σας λέω, ενδείξεις, να δημιουργεί πρόσωπα, να δημιουργεί πρόβλημα σε πρόσωπα, οικογένειες και στην οικογένεια της άτυχης κοπέλας, η οποία κάθε φορά, με κάθε πράγμα που λέει, αντιλαμβάνεστε ότι οι άνθρωποι βρίσκονται σε μία ταραχή μόνιμη. Μάλιστα, αυτές είναι όλες οι αλήθειες που ακούστηκαν και οι δύο πλευρές, λοιπόν, που εκπροσωπούν την οικογένεια, οι δικηγόροι, μίλησαν στην εκπομπή. Πάμε γρήγορα σε διαφημίσεις και σίγουρα αύριο έχουμε μεγάλη εξέλιξη σε αυτό το θέμα.